Ακούτε την εκπομπή «Ο Θεός εφανερώθη». Μία εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος κυρία Μαρίνα Χαλιβελάκη, η οποία και μας διαβάζει μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Πανεσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιωάννη Κωστόφ. Τμήμα Ιατρικής Πατρών. Από την πρώτη φορά κατά την οποία μπήκαμε στο γραφείο του για να του δώσουν τη δράση, παρουσίαζε στάση αρκετά επιθετική. Μας βομβάρδιζε με δύσκολες θεολογικές ερωτήσεις και αφού ολοκλήρωνε τις σκέψεις και τα συμπεράσματά του, έπαιρνε το περιοδικό κάθε φορά. Μας φαινόταν τόσο αντιφατική η συμπεριφορά του που δεν ξέραμε τι να σκεφτούμε, τι να απαντήσουμε και πώς να τον αντιμετωπίσουμε, ώσπου η απάντηση ήρθε στην τελευταία εξόρμηση της πρώτης χρονιάς. Όλο το χρόνο δοκίμαζα αν και κατά πόσο είστε καλοί χριστιανοί, γιατί νομίζω πως οι γνήσιοι χριστιανοί φαίνονται από τον τρόπο με τον οποίο μιλούν στους εχθρούς τους. Τον επόμενο χρόνο προμηθευόταν και δεύτερο περιοδικό για συνάδελφό του. Όπως μας είπαν στη Σιμφερούπολη, ο δημοσιογράφος Μάρκ Ποπόφσκι, όταν ξεκίνησε την πολύχρονη έρευνα, ήταν άθεος. Δεν είχε σχέση με την Εκκλησία. Η ενασχόλησή του με τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Λουκά δεν τον άφησε ανεπηρέαστο. Δεν έμεινε ψυχρός ερευνητής και απλός συλλέκτης ειδήσεων. Η ζωή του Αρχιεπισκόπου προκάλεσε σεισμό στην ψυχή του. Ευρισκόμενος στο εξωτερικό για την έκδοση της βιογραφίας στο τέλος της δεκαετίας του 70, ζήτησε να βαπτιστεί. Έγινε μέλος της Εκκλησίας και μάλιστα ενεργό, προσφέροντας και τις υπηρεσίες του σε νορία της Αμερικής. Όλη η επιστημονική δραστηριότητα του Αρχιεπισκόπου Λουκά, η δημοσίευση των περίφημων μελετών του και η απονομή του μεγαλύτερου κρατικού βραβείου ήταν κατά αυτόν η καλύτερη ιεραποστολή και μαρτυρία σε τόσο χαλεπούς καιρούς. Ήταν, όπως έλεγε, ένας τρόπος για να ανέβει το κύρος της διωγμένης και συκοφαντημένης εκκλησίας και θα προβλημάτιζε πολλούς, ιδίως τους επιστήμονες και διανοωμένους όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και στο εξωτερικό. Εκείνον τον καιρό, μία από τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού BBC μετέδωσε πως μία ομάδα νεαρών Γάλλων προσχώρησε στην Ορθοδοξία. Στη διακήρυξή τους αναφέρθηκαν στην επίδραση την οποία δέχτηκαν από τους Ρώσους χριστιανούς επιστήμονες Ιβάν Παυλόφ, Βλατμίρ Φιλάτοφ και τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά Βόινο Γιασενέτσκι. Προς το τέλος του λαϊκού προσκυνήματος της Σωρού του Αγίου Λουκά πλησίασε και ένας κοντός άντρας με μαύρα ρούχα και σκούρα γυαλιά που προσπαθούσε να κρύψει την αμηχανία του. Ήταν η περίφημη σκιά, ο μυστικός πράκτορας που τον συνόδευε μέχρι τον τάφο. Πιστός μέχρι τέλους στην αποστολή του να δίνει ανα πάσα στιγμή αναφορά για τον καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι. Δεν θα μάθαινε ποτέ ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς πως ο εγκάθετος της μυστικής αστυνομίας έγραφε σε λίγα χρόνια ένα βιβλίο αποκαλύπτοντας πόσο είχε μιλήσει στην ψυχή του η αγία ζωή του ανθρώπου τον οποίο παρακολουθούσε για δεκαετίες νύχτα και μέρα και ότι αυτή η συγκλονιστική εμπειρία μετέτρεψε αυτόν τον δηλωμένο άθεο σε έναν αναζητητή πιστό. Ήταν η τελευταία νίκη του νεκρού πια Αρχιεπισκόπου.
δεν είχα καλή γνώμη κάποτε για τα μοναστήρια. Μου έλεγε κάποιος γεωπόνος μια φορά. Δεν μπορούσα να δικαιολογήσω μια νέα κοπέλα να κλείνεται στο μοναστήρι. Δεν έβλεπα κανένα σκοπό στη μοναχή, στα έσοδά της, στις ενασχολήσεις γενικά των μοναχών. Μέχρι που βρέθηκα μία μέρα με φίλους στην Κερνίτσα. Κοίταξα ύποπτα τις μοναχές. Με κοίταξαν με καλοσύνη. Δεν άναψα κερί. Δεν τις κατάλαβα να πειράχτηκαν. Τις ρώτησα τι κάνουν εδώ στο μοναστήρι. Και μου απάντησαν απλά πως έπρεπε να ζήσω λίγο στη μονή για να καταλάβω. Τους είπα πως δεν συμφωνώ με τη ζωή τους. Μου απάντησαν, δεν πειράζει. Εσείς, τις ρώτησα, συμφωνείτε με τη δική μου. Και εκείνη που ρωτούσα, με κοίταξε αγνά και με κατέπληξε. Δεν ξέρω τι ζωή κάνετε. Για να την ακολουθείτε θα σας αρέσει. Αν αρέσει και στο Θεό, νομίζω πως αυτό σας φτάνει. Άρχισα να ελέγχομαι σε αυτήν την απάντηση και δεν ήταν μοναχή μορφωμένη και σκέφτηκα πως έσπευσα μορφωμένος εγώ να καταδικάσω μια ζωή την οποία δεν ήξερα. Άλλαξε κάτι στην καρδιά μου. Άλλαξα χωρίς να το θέλω και συμπεριφορά. Φεύγοντας ρώτησα την ηγουμένη αν ήθελε κάτι να βοηθήσω κι εγώ το μοναστήρι και άκουσα κατάπληκτος να μου λέει «Δεν έχουμε ανάγκη από τίποτε. Μας τα προμηθεύει όλα πλούσια η Παναγία. Γι' αυτό δεν είμαστε και πτωχοί». Τέτοια ακούγονται πολλά, κάθε μέρα, από πολλούς, που πολλές φορές είναι πτωχοί στην πίστη, που φεύγουν αλλαγμένοι από το μοναστήρι και πλούσιοι. Μεγάλο πράγμα να υπομένουμε αδικίες. Αποταμιεύουμε μισθό στο ταμιευτήριο του ουρανού. Σαν παράδειγμα ανέφερε κάποιον πομάκο από τη Δυτική Θράκη που έγινε χριστιανός και ήταν αγράμματος και δεν ήξερε τίποτε από την Αγία Γραφή παρά μόνο ότι ο Χριστός υποσχέθηκε σε αυτούς που κάνουν υπομονή μέχρι τέλους ότι θα τους αξιώσει της Βασιλείας των Ουρανών. Και του έκανε πόλεμο η γυναίκα του. Ούτε να φάει, ούτε να προσευχηθεί μπορούσε, γιατί του έριχνε η γυναίκα του μια κανάτα νερό. Και επειδή έκανε 2-3 χρόνια υπομονή, μέχρι τέλους, κέρδισε και τη γυναίκα του, που αναγνώρισε ότι αυτός ο Θεός, τον οποίο πιστεύει, είναι ο αληθινός Θεός. Έγινε και αυτοί οι χριστιανοί, και τα παιδιά τους, και μάλιστα μπήκαν στην Αθωνιάδα. Άγιο Όρος, κατουνάκια. Ήλιος καυτός. Πρέπει να ήταν μεσημέρι. Το μονοπάτι ατελείωτο ανεβαίνει. Παρά την πείνα και την κούρασή μου συνεχίζω. Άλλωστε που θα μπορούσα να κάτσω. Από τη μια πλευρά μια επικίνδυνη απόκρημνη βουνοπλαγιά και από την άλλη ένας γκρεμός. Τα κατουνάκια είναι από τα πιο τραχιά και άνυδρα μέρη του Αγίου Όρους. Μου είχαν πει από εκεί θα μπορούσα να συναντήσει τους ερημίτες που οι περισσότεροι είναι τρελοί, βρωμιάριδες ή αγρικοί, αλλά αξίζει τον κόπο. Τους είχα απαντήσει ότι δεν πήγαινα. Τους είχα απαντήσει ότι δεν πήγαινα στο Άγιο Όρος σαν σε ζωολογικό κήπο για να παρατηρήσω τα τελευταία είδη μιας υποεξαφάνισης ποικιλίας. Εν τούτης, αυτήν την ώρα αναρωτιόμουν τι... τι έκανα εκεί πάνω, στο χαλικόστρωτο μονοπάτι που φαινόταν να μην οδηγεί πουθενά. Απλή περιέργεια. Επιθυμία να δω το Θεό σαρκωμένο μάλλον στα πρόσωπα των ανθρώπων παρά στα χαρτιά των βιβλίων. Τότε αντίκρισε ένα είδος καλύβης με μια μικρή ταράτσα. Ένας μοναχός στεκόταν εκεί όρθιος με ένα μάλινο κομποσκίνη στο χέρι. Καθώς πλησίαζα, περίμενα μια κίνηση οπισθοχωρήσεως ή τουλάχιστον εκπλήξεώς του. Αλλά όχι. Ο μοναχός αρκεί το να μου χαμογελά.
Πολύ απλά έβαλε το δάχτυλό του μπροστά στο στόμα του, κάνοντάς με έτσι να καταλάβω ότι έπρεπε να μείνω σιωπηλός. Το βλέμμα του ήταν παράξενο. Δεν κατάφερε να διακρίνω το χρώμα των ματιών του, τον χωρίς βάθος ματιών του. Καθώς άρχισα να νιώθω μια ελαφρά ζαλάδα, μου έκανε νόημα να καθίσω. Τότε πήρε με γοργό βήμα το μονοπάτι, αφήνοντας με μόνο μου μπροστά στη θάλασσα. Μπροστά στις σκέψεις μου, αμήχανο μάλλον. Μετά από μια μισή ώρα, και ενώ ήμουν εκνευρισμένος από την αναμονή και την ανησυχία, τον είδα να επιστρέφει. Κρατούσε στο χέρι του ένα κονσερβοκούτι με νερό. Τότε κατάλαβα ότι όλη αυτήν την ώρα είχε περπατήσει κάτω από τον καυτό ήλιο, μόνο και μόνο για να σβήσει λίγο τη δίψα μου. Όταν μου έδινε το σκουριασμένο κονσερβοκούτι, είδα πια τα μάτια του. Δύο παράξενες, αβύσους ύδατος και φωτός που έκρυβαν αγάπη. Δεν είναι κατάλληλη λέξη, κι όμως δεν βρίσκω κι άλλη. Άρχισα να πίνω και για μια στιγμή νόμισα πως δεν θα ξαναδιψούσα ποτέ πια. Η μικρότερη πράξη αγνής αγάπης φαινόταν μεγαλύτερη από το μεγαλύτερο ναό. Εκείνη τη μέρα εισερχόμουν στο χριστιανισμό από την κύρια πόρτα χάρη σε ένα σκουριασμένο κονσερβοκούτι, το άπειρο μιας καθημερινής χειρονομίας. Χρόνια τώρα αυτός ο άγνωστος μοναχός, σιωπηλός πάντοτε, δεν πάβει να μου χαμογελά, μια σκλήθρα ύδατος και φωτός στη σάρκα του βίου μου. Να και ένα γεγονός φωνή, άλλοτε άθεο, αρνητή και βασανιστή. Πεσμένος ταπεινά στα πόδια του ιερέα, ο ινστρούκτορας που τον παρακολουθούσε και τον κατάγγειλε. «Θέλω εσύ να με βαφτίσεις», παρακάλεσε, «με τα χέρια σου αυτά, τα οποία εγώ έδεσα κάποτε». Μου είπε για τον Αλέξανδρο Μπλοκ, γνωστό Ρώσο ποιητή στις αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος παρόλο που αρχικά συμφώνησε με την αθεϊστική σκέψη, στο τέλος της ζωής του επέστρεψε στο Θεό. Τώρα είναι στον Παράδεισο. Πες το αυτό στη μητέρα του για να έχει ελπίδες. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνθης. Ο κύριος Αλφαμή. Ο πατέρας μου είχε φίλους στο σύνταγμά του τους δύο αδελφούς Ερόπκιν, τον Νικόλαο που ήταν υπασπιστής στην αυλή και τον Υπόλυτο που ήταν συνταγματάρχης στην σωματοφυλακή του μεγαλειοτάτου. Κάποτε ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Νικόλαος, μας επισκέφθηκε και ξαφνικά είχε ένα περίεργο αλλά άσχημο επεισόδιο, το οποίο τώρα δεν μπορώ να εξηγήσω τι ήταν. Η κατάσταση του όμως ήταν τόσο σοβαρή, ώστε ο γιατρός τον οποίον καλέσαμε δεν επέτρεψε να μεταφερθεί στο σπίτι του, αλλά έδωσε οδηγίες να μείνει ο άρρωστος στο σπίτι μας, ξαπλωμένος και ακίνητος. Ετοιμάσαμε για τον άρρωστο ένα ιδιαίτερο δωμάτιο και φωνάξαμε τους καλύτερους και πιο γνωστούς γιατρούς. Η κατάστασή του, όπως είπαν οι γιατροί, ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Μετά από λίγες ημέρες, ο Dr. Μπότκιν ειδοποίησε τη μητέρα μου πως ο αξιωματικός σε 2-3 μέρες θα πέθαινε
και μάλιστα πως ο θάνατός του θα ήταν άσχημος και επώδυνος. Έτσι είπε πως θα ήταν καλό να πάρουμε κάποιους άνδρες νοσοκόμους που θα ήταν δυνατοί για να του συμπαρασταθούν και να τον κάνουν καλά. Και πράγματι, οι σπασμοί του αρρώστου έγιναν χειρότεροι. Τότε ο πατέρας μου κάλεσε λίγους στρατιώτες από την σωματοφυλακή που θα έμεναν στην κουζίνα. Η μητέρα μου ζήτησε από τον πατέρα μου να καλέσουν τον πατέρα Ιωάννη για να κοινωνήσει τον άρρωστο. Αυτό στενοχώρησε τον πατέρα μου γιατί ήξερε πως ο Ερόπκιν όχι μόνο ήταν άπιστος, αλλά και κορόιδευε τους πιστούς. Φοβόταν πως ο άρρωστος δεν θα έδειχνε τον απαιτούμενο σεβασμό στον Μπάτιουσκα. Η μητέρα μου όμως είχε τα επιχείρηματά της. Ο πατήρ Ιωάννης θα πρέπει να ενημερωθεί για όλα και έπειτα να σπράξει όπως νομίζει. Ο πατήρ Ιωάννης ήλθε την άλλη μέρα. Χωρίς να ρωτήσει καθόλου τον πατέρα μου, είπε: «Οδήγησέ με στον άρρωστο. Όσο για αυτούς που κάθονται στην κουζίνα, στείλ τους στα σπίτια τους εισοδών ειρήνης». Η συμπεριφορά του μας παραξένεψε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς ήξερε για τους σωματοφύλακες τους οποίους είχε καλέσει ο πατέρας μου. Ο πατήρ Ιωάννης πήγε κατευθείαν στο δωμάτιο του αρρώστου. Με το που μπήκε μέσα, είπε: «Στρατηγέ, καλησπέρα». «Καλησπέρα, Μπάτιουσκα», απάντησε ήρεμα και με σεβασμό ο άρρωστος. «Είσαι βαριά άρρωστος. Σε εξέτασαν προσεκτικά». «Σίγουρα, με τη χάρη της μεγαλειότητός του με παρακολουθούν οι καλύτεροι γιατροί. Δεν μου αρνήθηκαν τίποτε». «Μάλιστα. Δεν πήρες όμως το καλύτερο φάρμακο. Τα Άγια Μυστήρια. Θα ήθελες να κοινωνήσεις?» Ο άρρωστος απάντησε πως είχε να κοινωνήσει πάνω από 25 χρόνια και το θεωρούσε δύσκολο για τον εαυτό του. «Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις», είπε ο Πάτιουσκα. «Εντάξει», απάντησε ο αξιωματικός του υπηκού. Ο Πάτιουσκα κάθισε κοντά στο κρεβάτι του αρρώστου. Η συζήτησή του για το Θεό είναι αλυσμόνητη, γεμάτη φλόγα και ένταση. Βγήκαμε όλοι από το δωμάτιο και τους αφήσαμε μόνος. Μετά από μισή ώρα άνοιξε η πόρτα του δωματίου και ακούστηκε η δυνατή φωνή του Μπάτιουσκα να μας φωνάζει: «Ελάτε όλοι σας τώρα να συγχαρείτε τον άρρωστο. Αξιώθηκε να δεχτεί τον Κύριο». Μπήκαμε όλοι στο δωμάτιο. Το πρόσωπο του αξιωματικού ήταν αγνώριστο. Έλαμπε ολόκληρο και ήταν ειρηνικό. Η μητέρα μου κάλεσε τον πατέρα Ιωάννη να περάσει στο καθιστικό για να πάρει ένα τσάι. Εκείνος δέχτηκε και υποσχέθηκε να φάει και κάτι. «Εσύ, στρατηγέ, τώρα πήγαινε να κοιμηθείς ήρεμα και ήσυχα σαν παιδί». Γύρισε στοργικά προς τον άρρωστο, τον κοίταξε ακόμα πιο τρυφερά και βγήκε αθόρυβα. Βάδισε προς το καθιστικό. «Μάλιστα. Τώρα θα κοιμηθεί ήρεμα για πάντα», μας είπε ο Πάτιουσκα. Αναφέρει ο πατήρ Δημήτρη Ντούτκο. Μου το διηγήθηκε μια γυναίκα με πανεπιστημιακή μόρφωση. Στις 12 τα μεσάνυχτα χτύπησαν την πόρτα στην εκκλησία. Ήταν μια γριούλα και ζητούσε παπά να πάει να κοινωνήσει έναν άρρωστο. Ο παπάς ετοιμάστηκε και βγήκε αμέσως μαζί της. Πλησιάζουν σε ένα φτωχικό σπιτάκι τύπου παράγκας. Η γριούλα ανοίγει την πόρτα και μπάζει τον ιερέα σε ένα δωμάτιο. Και ξαφνικά ο παπάς βρίσκεται εκεί μόνος, με μόνο τον άρρωστο. Ο άρρωστος του δείχνει με χειρονομία στην πόρτα και σκούζει: «Φύγε από εδώ, ποιος σε κάλεσε? Εγώ είμαι άθεος και άθεος θα πεθάνω». Και ο παπάς τα χάσε.
Μα δεν ήρθα από μόνος μου. Με κάλεσε η γριά. Ποια γριά? Εγώ δεν ξέρω καμιά γριά. Ο παπάς, καθώς στέκει απέναντί του, βλέπει επάνω από το κεφάλι του αρρώστου μια φωτογραφία με τη γυναίκα που τον κάλεσε. Και του λέει, ενώ του δείχνει το πορτρέτο, «Να, αυτή». «Ποια αυτή? Ξέρεις τι λες, παπά? Αυτή είναι η μάνα μου. Έχει πεθάνει χρόνια τώρα». Για μια στιγμή πάγωσαν και οι δύο. Αισθάνθηκαν δέος. Ο άρρωστος άρχισε να κλαίει. Και αφού έκλαψε, ζήτησε να εξομολογηθεί και μετά κοινώνησε. Η μητέρα του είχε φροντίσει από τον ουρανό να του δείξει το δρόμο της σωτηρίας. Άγιος Πορφύριος. Η κυρία Αλφασίγμα διηγείται ένα συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το μοναστήρι του Γέροντα Πορφυρίου. Το χειμώνα του 1999, κάποια μέρα είχα πάει να προσκυνήσω στο κελάκι του Γέροντα. Όπως επέστρεφα σε ένα πολύ ανηφορικό δρόμο, σταμάτησε το αυτοκίνητό μου και δεν έπαιρνε μπρος. Πήρα τον άντρα μου στο τηλέφωνο και μου έδωσε κάποιες συμβουλές, παρόλα αυτά δεν γίνονταν τίποτε. Στην αγωνία μου πάνω, βλέπω έναν παράξενο, αγριεμένο άνθρωπο να έρχεται προς το μέρος μου. Έτσι μου φάνηκε την πρώτη στιγμή, γιατί φοβήθηκα πάρα πολύ. Φτάνει στο αυτοκίνητο, ανοίγει την πόρτα, με πιάνει τους ώμους και άρχισε να με ταράζει και να με απειλεί. Και μου είπε ότι δεν είχε να φάει και άλλα τέτοια. Μου είπε μάλιστα ότι πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί. Είπε και το όνομά του. Πολύ γνωστό όνομα. Είπε επίσης ότι όπου πήγαινε, ζητούσε δουλειά, αλλά δεν του έδιναν. Έτσι μου ζήτησε ό,τι χρήματα είχα πάνω μου. Οι διαθέσεις του ήταν απειλητικές. Την περίοδο εκείνη είχα μαζί μου πολλά χρήματα, γιατί είχα περάσει και από άλλα μέρη και μου είχαν δώσει πολλά χρήματα για να τα μοιράσω σε διάφορες οικογένειες που είχαν άμεση ανάγκη. Ήταν τότε μετά το μεγάλο σεισμό του Σεπτεμβρίου περίοδος. Ο άνθρωπος αυτός, αφού με είδε σκεπτική, μου λέει: «Σου κάνω κατάληψη στο αυτοκίνητο. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις από εδώ». «Ευχαρίστως, να σου δώσω», του λέω εγώ. Αλλά σε κάποια στιγμή δεν του μιλούσα. Σταμάτησα να μιλώ και άρχισα να επικαλούμε το γέροντα και να του λέω: «Γέροντα, φώτισέ με, τι να του πω τώρα». Εν τω μεταξύ εκείνος θύμωσε που δεν του μιλούσα και μου λέει: «Εγώ σου μιλώ και εσύ αδιαφορείς», και με ταρακούνησε. Τότε εγώ του απαντώ: «Να σου υποδείξω έναν τρόπο που να πάρεις μια σκούπα και ένα φαράσι, να πας απέναντι σε αυτές τις βίλες τις οποίες βλέπεις εκεί πάνω, να τους δίσεις δουλειά, να τους σκουπίσεις το πεζοδρόμιο, να σε πληρώνουν και να πας να φας τη φασαλάδα σου με τον υδρότα των κόπων σου. Αυτό με ενδιαφέρει, να σε βοηθήσω να το καταλάβεις καλά. Πώς όμως θα γίνει αυτό?» Αυτή την ώρα φωτίστηκε ο νους μου. Είχα βρει τη λύση. Παίρνω από το ασφαλιστήριο του αυτοκίνητου μια φωτογραφία του Γέροντα Πορφυρίου και του λέω: «Θα σου προσφέρω τον παππούλι αυτό. Θα τον βάλεις στο τσεπάκι σου και θα σε φωτίσει να βρεις τρόπους με τους οποίους θα πιάσεις και δουλειά. Και θα ενταχθείς έτσι στην κοινωνία και όλοι θα σε αποδεχτούν. Όλοι θα σε αποδεχτούν. Θα γίνεις ένας τίμιος άνθρωπος, θα ξεχαστεί το παρελθόν σου». Άρχισα λοιπόν να βρίσκω τρόπους και να τον καθοδηγώ. Αυτή τη στιγμή ένιωθα πως μου μιλούσε μέσα μου ο ίδιος ο παππούλης. Και συνέχισα: «Ο γέροντας Πορφύριος, τον οποίο βλέπεις στην εικόνα την οποία σου έδωσα, είναι ένας άγιος των ημερών μας. Έχει πεθάνει όμως προ λίγων ετών. Εν τούτης, αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε είναι κοντά μας, βρίσκεται εδώ και θα μας βοηθήσει. Θα βρούμε πολλούς τρόπους για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που σε απασχολούν». Εκείνη τη στιγμή, ο άνθρωπος αυτός, ο επιθετικός, ο τραχής, γαλήνεψε και συγκινήθηκε. Άρχισε να κλαίει. Αλλά και εγώ συγκινήθηκα. Άρχισα να κλαίω μαζί του, γιατί τον λυπόμουν τον καημένο. Κάποια στιγμή μου λέει: «Αυτά τα οποία σου διηγούμε τώρα, δεν τα έχω πει ούτε στο δικηγόρο μου». Δηλαδή, μιλούσε εξομολογητικά και ξαλάφρωσε ο άνθρωπος. Να ήταν ένας ιερέας εδώ, να σου ρίχνε το πετραχύλι πάνω, να σου παίρνει όλες τις αμαρτίες που έχεις κάνει και από αύριο να άρχιζες μια άλλη ζωή, μια πολύ όμορφη ζωή, θα ήταν μια καινούργια μέρα.
πέρασε πάρα πολύ ώρα. Μου λέει, εσύ πηγαίνεις, εξομολογείσαι, νιώθεις έτσι ξαλαφρωμένη όπως εγώ τώρα. Ναι, του λέω, πηγαίνω, εξομολογούμε και νιώθω περισσότερο ξαλαφρωμένη. Εγώ δεν μπορώ να σου συγχωρήσω τις αμαρτίες, αλλά είμαι βέβαιη πως ήταν εδώ ο παππούλης, ο γέρον Πορφύριος και σε άκουσε και θα σε φωτίσει να βρεις ένα πνευματικό. Μου λέει, πώς μπορώ να πάω να βρω ένα πνευματικό. Του είπα το όνομα του ιερέα των φυλακών, το μικρό. Εκείνος ήξερε και το επιθετό του, αλλά δεν τον είχε ποτέ συναντήσει στις φυλακές. Όταν ο ιερέας τον επισκεπτόταν στο κελί του για να μιλήσουν, εκείνος τον απέφευγε. Δεν τα πήγαινα ποτέ καλά με την εκκλησία, μου είπε. Έλαντε, του λέω, που εδώ μέσα στην εκκλησία υπάρχουν τα μυστήρια και έτσι θα βοηθηθείς. Μετά από αυτά τα οποία είπαμε, τον είδα αλλαγμένο. Άρχισε να δέχεται. Ήθελε να πάει να συναντήσει εκείνον τον ιερέα των φυλακών. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα γιατί μου είχε χαλάσει το αυτοκίνητο. Του λέω, το αυτοκίνητο με έχει χαλάσει, δεν μπαίνει μπρος. Δεν θέλω τίποτε, μου λέει. Δεν θα με πας εσύ. Θα πάω μόνος μου. Του γράφω τη διεύθυνση του ιερέα και του λέω, μισό λεπτό να σου δώσω μερικά χρήματα για αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μου λέει, δεν θέλω τίποτε. Δεν θέλω δραχμή. Εγώ επιμένω. Τουλάχιστον τα εισιτήρια για το λεωφορείο το οποίο θα πάρεις. Και του υπέδειξα ποιο λεωφορείο έπρεπε να πάρει, αλλά δεν δέχτηκε τίποτε. Μάλιστα, μου είπε μια φράση που τη χρησιμοποιώ εκτότε και εγώ. Θα χρησιμοποιήσω το πεζό το 2. Θα πάω με τα πόδια. Συμπληρώθηκε ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών. Μια μέρα, στη λεωφόρο Κηφισίας, σε ένα φανάρι που είχε σταματήσει η κόρη μου, η Μη, την πλησίαζε ένας καλοντημένος και ευγενικός κύριος. Κρατά ένα τελάρο με μικροαντικείμενα τα οποία πουλά. Της κάνει νόημα να της μιλήσει. Εκείνη κατεβάζει το τζάμι. «Δεν θέλω, κοπέλα μου, να αγοράσεις κάτι από τα πράγματά μου», της λέει. «Θέλω απλώς να σου πω πόσο χαίρομαι που έχεις αυτόν τον παππούλη στο αυτοκίνητό σου και σε προστατεύει». Και έδειξε το εικονάκι του γέροντα Πορφυρίου που ήταν στο παρπρίζ του αυτοκινήτου της. Και συνεχίζει. «Για μένα, προστάτης μου είναι αυτός ο γέροντας, τον οποίο μου χάρισε μια κυρία και μου τον γνώρισε. Αυτός ο γέροντας, ο πατήρ Πορφύριος, με έκανε άνθρωπο». Τότε η κοπέλα, συγκινημένη, του ζήτησε να αγοράσει ένα πακέτο χαρτομάντιλα. Όταν το μεσημέρι η Μη γύρισε στο σπίτι, μου είπε, «Μαμά, χαιρετίσματα από τον κύριο...» Και μου διηγήθηκε εκείνη τη συγκλονιστική συνάντηση. Της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ο τρόπος και η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου. Ήταν καλοσυνάτος, ευγενής και καλοντημένος. Το 1918 ο Μητροπολίτης Ουραλίων Τείχων επισκέφθηκε τη Λαύρα του Αγίου Σεργίου και εκεί, επί παρουσία του Πατριάρχη Τείχωνος, διηγήθηκε τα εξής. «Το κοσμικό όνομά μου είναι Ιβάν Ιβάνοβιτς Ομπολένσκι. Ήμουν γιατρός και ζούσα με τη μητέρα μου και μια θεία μου σε μια πόλη στις όχθες του Βόλγα. Κοσμοθεωριακά ήμουν εντελώς άθεος και δεν δίσταζα να το διακηρύττω και μπροστά στη μητέρα και στη θεία. Και οι δυο τους πικραίνονταν πάρα πολύ και έκαναν εκτενείς προσευχές για μένα. Και ο κύριος τις άκουσε. Μια μέρα, γυρίζοντας από το θέατρο, άνοιξα συζήτηση μαζί τους και αναφέρθηκα με βαριά καταφρόνηση στην πίστη τους. Εκείνες και προσβλήθηκαν και επικράθηκαν και πόνεσαν και γονάτισαν και παρακάλεσαν το Χριστό να με συνετίσει. Αδιαφορώντας για όλα εγώ, αφού έφαγα του σκασμού, ξάπλωσα να κοιμηθώ. Και βλέπω ένα φοβερό όνειρο. Είδα σε όραμα την τύχη των αμαρτωλών στην άλλη ζωή. Ήταν ένα όραμα τόσο ξεκάθαρο και τόσο φοβερό, που σε ηλικία 34 χρονών
άσπρισα μέσα σε ένα βράδυ εντελώς. Και πάλι καλά που δεν πέθανα από το φόβο τον οποίο πέρασα. Δεν πίστευα στα όνειρα. Αλλά όταν κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και είδα όλες μου τις τρίχες κάτασπρες, ενώ μέχρι τότε δεν είχα καμία, κατάλαβα ότι δεν επρόκειτο για απλό όνειρο και άλλαξα εσωτερικά και πίστευσα. Και άρχισα να αγωνίζομαι όσο πιο καλά μπορούσα. Αλλά ο διάβολος δεν με άφηνε. Μαζί με τα διαβολάκια του μου έκανε του κόσμου τις επιθέσεις. Πονηρά πνεύματα βρωμερά, σαν βουτυγμένα σε κάποιο απέσιο άρωμα, προσπαθούσαν να με φιλήσουν. Αλλά εμένα με στήριζαν στην πίστη. Με έκανα να προστρέχω στο Χριστό με όλο και πιο πολύ πίστη, αφοσίωση και ελπίδα. Έτσι ο Κύριος μου έβαλε μυαλό. Και το αποφάσισα. Και γράφτηκα στη Θεολογική Ακαδημία. Αποφασισμένος να υπηρετήσω το Χριστό. Ήταν τότε 1890. Τον ίδιο χρόνο έγινα μοναχός και χειροτονήθηκα διάκονος και ιερέας. Και το 1901 με εξέλεξαν επίσκοπο. Συμπέρασμα. Χάρη στις προσευχές της μητέρας μου και της θείας μου, ο Κύριος μέσωσε από τον κατήφορο τον οποίον είχα πάρει και από πρόβατο απολωλός με έκανε ποιμένα των προβάτων του. Ο Μητροπολίτης Τίχων Ομπολένσκι, φίλος και συνεργάτης του Πατριάρχου Μόσχας Τίχωνος, κοιμήθηκε το Μάιο του 1926, αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα. Αλέξανδρος Τσιριντάνης, από την νηπιακή του ηλικία, έζησε σε ένα πεδίο όπου σκληροί αγώνες διεξάγονταν μεταξύ της πίστεως ως ζωντανής δυνάμεως και του ηλισμού ως επιστήμης. Ο παππούς του, πράγμα απίστευτο σε μια εποχή που το πνευματικό συγχύονταν ακόμη και με το νοσηρό θρησκευτικό, τον μειούσε σε μια γνήσια πνευματική ζωή. Αλλά και ο πατέρας του δεν αμελούσε να τον εφοδιάζει με τα τέφη του περιοδικού Ο Προμηθεύς που εκδιδόταν από τους καθηγητές της φυσικομαθηματικής σχολής. Ποιος ξέρει σε ποια φάση του αγώνα αυτού ο νεαρός Αλέξανδρος εισερχόταν σε μια εκκλησία του Πειραιά, όπου μπροστά στην εικόνα του Χριστού, ο οποίος από τότε πρόκειτο να γίνει ο αρχηγός της ζωής του, απέφθινε μια αφελή παιδική προσευχή. «Θεέ μου, αν πράγματι υπάρχεις, κάνε μου φανερή την ύπαρξή σου». Και ο Θεός, ο οποίος τόσο αρέσκεται στις αφελείς και με απλότητα καρδιάς προσευχές, ανταποκρίθηκε στο αίτημά του και φανέρωσε την ύπαρξή του ως εξής. Βγαίνοντας ο νεαρός από την εκκλησία και βαδίζοντας την οδό Φίλωνος, συνάντησε πλανόδιο βιβλιοπόλη πάνω στο χειραμάξιο, το οποίο είδε βιβλίο που επιγραφόταν «Θρησκεία και επιστήμη», συγγραφέας του οποίου ήταν ο Γιάννης Καλτσούνης. Η φωτογραφία του Γιάννης Καλτσούνη από τότε δεν έλειψε ποτέ από το σπουδαστηριό του. Αγόρασε το βιβλίο και από την ανάγνωσή του διαπίστωσε ότι ο ισχυρισμός κατά τον οποίο στους τρεις εκπροσώπους των θετικών επιστημών οι δύο ήταν άθεοι, τρες φυσικοί του άθεοι, δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια. Μια ατελείωτη σειρά διακεκριμένων επιστημόνων, τους οποίους ο συγγραφέας του βιβλίου ειδικά για αυτό το σκοπό επισκέφτηκε, δεν έκρυβαν τη χριστιανική πίστη τους, την οποία πουθενά δεν έβλεπαν να αναιρείται από την επιστήμη. Το γεγονός της αποκαλύψεως του Θεού με αυτόν τον τρόπο στο νεαρό ήδη γυμνασιόπαιδο αποτέλεσε για αυτόν τον σημαντικότερο σταθμό της ζωής του και έγινε
ένας από τους ικανότερους απολογητές του χριστιανισμού. Ακούσατε την εκπομπή «Ο Θεός εφανερώθη». Μία εκπομπή, την επιμέλεια της οποίας είχε η φιλόλογος κυρία Μαρίνα Χαλιβελάκη, η οποία και μας διάβασε μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Πανεσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιωάννη Κωστόφ.